εμφανείς ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, καταγράφει η ετήσια έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας εμφανίζεται να κατέχει τα θλιβερά πρωτεία ως προς το δίκτυο ανεργίας για τα άτομα με αναπηρία και ταυτόχρονα το δεύτερο χαμηλότερο δίκτυο απασχόλησής τους. Εμφανείς ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, καταγράφει η ετήσια έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο σταματούν τις σπουδές τους στο γυμνάσιο, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα εμφανίζεται στην έκτη υψηλότερη θέση ως προς τον δείκτη πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου. Η αναπηρία μέσα στην κοινωνία, μέσα στον πληθυσμό, δεν είναι ούτε ως ανάθεμα, ούτε ως κατάρα. Η αναπηρία είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ευρώπη των 28 η χώρα μας εμφανίζεται να κατέχει τα θλιβερά πρωτεία ως προς τον δείκτη της ανεργίας για τα άτομα με αναπηρία, με ποσοστό 37,2% και ταυτόχρονα τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη απασχόλησής τους, με ποσοστό μόλις 30,5%. Οι περισσότεροι εμφανίζονται να απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, ένα μικρό ποσοστό στην εκπαίδευση και την υγεία, ενώ οριακά μηδενικά είναι τα ποσοστά που καταγράφονται σε σύγχρονους κλάδους όπως την πληροφορία και τις επικοινωνίες. Η ακραία ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας πλήττει πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα με αναπηρία. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων μακροπρόθεσμα θα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει. Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι τιμές για τα άτομα με αναπηρία και στους δείκτες κινδύνου φτώχειας. Αν δεν ήταν τα κοινωνικά επιδόματα και οι συντάξεις τους, περίπου 3 στους 5 θα ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από τον ΟΑΕΔ τρέχει ήδη πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.000 ανέργων ειδικών κατηγοριών, ενώ το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει για τα άτομα με αναπηρία πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικά για 3.000 ωφελούμενους.